Κοιτάξτε, ήταν μια ισχυρή δόνηση η οποία έγινε πριν από μία ώρα περίπου. Είναι μια δόνηση που έγινε αντιληπτή στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, αλλά και στην Πελοπόννησο και στην Ρόδο. Και στην Αίγυπτο, κύριε καθηγητά, όπως έβλεπα στο Reuters. Αυτή η δόνηση είχε ένα σημαντικό βάθος εστάξεως των 40 χιλιόμετρων περίπου. Γι' αυτό έγινε και έντονα αντιληπτή σε πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι είναι στο θαλάσσιο χώρο, δεν θα έχει επιβάρυνση στα κτίρια τα οποία ήδη έχουν πρόβλημα στην περιοχή της Κρήτης, και διερευνούμε ουσιαστικά δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι να είναι μια κάποια συνέχεια του ρήγματος του Αρκαλοφορείου μέσα στο θαλάσσιο χώρο, που δεν φαίνεται πιθανό. Και η άλλη περίπτωση είναι να έχουμε έναν σεισμό στα όρια του ελληνικού τόξου, γι' αυτό έχουμε και το μεγάλο βάθος, το οποίο δεν επηρεάζει άμεσα την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου, παρακολουθούμε τα φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά έχουν εκδηλωθεί τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη, και προσπαθούμε να συνθέσουμε ένα πάζλ διερεύνησης των όλων φαινομένων στην Κρήτη. Από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον στο χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου που μας δίνει έτσι μια πληροφόρηση, φαίνεται να υπάρχουν μετασεισμοί μετά τα 5,7 Ρίχτερ, αλλά ζητώ από εσάς μια εκτίμηση, γιατί αυτό μόνο μπορεί να γίνει. Πώς εσείς αντιμετωπίζετε, εκτιμάτε, βλέπετε, για να μας ενημερώσετε, όλη αυτή την δραστηριότητα των τελευταίων ημερών? Γιατί είχαμε τους σεισμούς την Κυριακή μεταξύ Κρήτης και Κάσου, γιατί ήταν ο σεισμός στον Κορινθιακό. Σας έβλεπε να κάνετε και κάποιες δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών. Γιατί έχουμε αυτά τα 5,7 Ρίχτερ? Φαίνεται να υπάρχει μια διέγερση και πάλι. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να είναι πιθανό, όμως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο να εκτιμήσουμε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί δεν είναι εύκολο. Απλά και μόνο οι πολλές αυτές δονήσεις οι οποίες έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή μας βάζουν σε σκέψεις και προβληματισμό για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως είμαστε σε σεισμογενή περιοχή. Υπάρχει μήνυμα σε ό,τι έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι. Να πούμε για άλλη μια φορά, λέτε, είναι ένα ίσως σενάριο να είναι προέκταση του ρήγματος του Αρκαλοχωρίου, αλλά θεωρείται και απίθανο αυτό το πράγμα? Ακριβώς έτσι είναι. Ουσιαστικά είναι μικρές πιθανότητες να είναι το ρήγμα του Αρκαλοχωρίου, αλλά πρέπει να τις εξετάσουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο, θα λέγει κανένας. Έτσι.